Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, με τα 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε σε όλες τις μεριές του Δήμου για την περισυλλογή των απορριμμάτων, είχε ένα γυρασμένο στόλο μέχρι τώρα, ο οποίος κάθε χρόνο επιβάρυνε τον προϋπολογισμό μας με περίπου μεσοσταθμικά 170.000 ευρώ. Όταν λοιπόν είδαμε ότι και μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και να αγοράσουμε απορριμματοφόρα, θα μπορούσαμε να, χωρίς να κάνουμε πρόσθετες δαπάνες από τα χρήματα, και θα μας περισσεύουν βέβαια των βλαβών. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες, στο κέντρο της πόλης και ειδικά το καλοκαίρι, να υπάρχουν μεγάλες λίμνες κάτω στο δρόμο από στα σημεία που υπήρχαν οι κάδοι των απορριμμάτων. Αυτά ήταν γιατί τα αυτοκίνητα αυτά από την πολλή χρήση και τα πολλά χρόνια που είναι σε κυκλοφορία είχαν από κάτω διαλυθεί τελείως. Να το πω έτσι πολύ απλά, είχαν σαπίσει. Άρα λοιπόν και οτιδήποτε δουλειές και αν προσπαθούσαμε να επιδιορθώσουμε, αυτό το οποίο γινόταν μέσα στην πόλη αλλά και στα χωριά ήταν ανεπίτρεπτο. Προχωρήσαμε λοιπόν άμεσα σε αυτή τη λύση. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτά τα αυτοκίνητα θα χρεωθούν, το κάθε ένα αυτοκίνητο, σε συγκεκριμένο οδηγό, ο οποίος, εάν, και αυτό το λέω και θα τους το πω κιόλας και θα του το γράψουμε και θα το υπογράψουνε, εάν κάνει βλάβες ο ίδιος με δική του υπαιτιότητα, θα τα πληρώνει από την τσέπη του. Διαφορετικά αυτά τα αυτοκίνητα έχουν μια εγγύηση 5 ετών, όπου για 5 χρόνια δεν πρόκειται να πλησιάσει κανένας και να τα αγγίξει. Έτσι, και δεν θα υπάρχει μηδενική χρέωση στις βλάβες οι οποίες δημιουργούνται. Εντάξει, τώρα τα λάδια και τα καύσιμα, αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα και έτσι πρέπει να γίνει. Είναι υπερσύγχρονα, κύριε Δήμαρχε. Είναι υπερσύγχρονα, αυτόματα, έχουν όλες εκείνες τις προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον και με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος μας στον τομέα της καθαριότητας, που μέχρι σήμερα κατά κοινή ομολογία παίρνει άριστα, θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη βαθμίδα, και βεβαίως η αγάπη του κόσμου που βλέπει ότι προσπαθούμε θα εντείνεται όλο και περισσότερο προς τη μεριά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που και τη νύχτα αλλά και τη μέρα βγαίνουν έξω στους δρόμους για να είναι καθαρή η πόλη, να είναι καθαρά τα χωριά, να είναι καθαρά τα διαμερίσματά μας, και να τους πω ότι σήμερα ο τρόπος με τον οποίο θα δουλεύουν θα είναι ακόμα καλύτερος, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα είναι μιας άλλης τεχνολογίας, αλλά και πληρούν και όλες εκείνες τις ανέσεις που χρειάζεται για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και πάνω απ' όλα εξοικονόμηση, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι αρκετά τα λεφτά που δίνατε για επισκευές, και η εξοικονόμηση χρημάτων σήμερα για να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη είναι πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, πολύ σωστά, και αυτό που πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος είναι ότι τα δημοτικά τέλη είναι για τα απορρίμματα, είναι και για τον οδοφωτισμό. Τα χρήματα που διατίθενται λοιπόν από τον κόσμο είναι για τα σκουπίδια του και για να έχει φως το βράδυ. Να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν όμως είχαμε βλάβες, δυστυχώς ανέβαινε το κοστολόγιο και έρχεται η υπηρεσία στο τέλος και σου λέει: ξέρετε κύριε, πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί μας λείπουν χρήματα. Σήμερα με τα χρήματα που θα γλιτώνουμε από τις βλάβες θα πληρώνουμε κάποια από αυτά που έχουμε μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, και θα μας μένουν και χρήματα τα οποία την επόμενη σεζόν θα μειωθούν ακόμα περισσότερο τα δημοτικά τέλη. Ο στόχος μας, και αυτό φαίνεται και με την αλλαγή των φωτιστικών του οδοφωτισμού, και γι' αυτό θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση και θα την προκαλέσω κάποια στιγμή άμεσα, και θα βάλουμε και κάποιες άλλες περιοχές που έχουν κάνει τις ίδιες δουλειές, να συγκρίνουμε τιμές και ιστορίες. Έτσι, γιατί τον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται, και ειδικά από κάτι Euribor, οι οποίοι προσπαθούν να με εκνευρίσουν, δεν το καταφέρουν βέβαια, γιατί ο κόσμος γελάει μαζί τους. Όταν εμείς κάνουμε δαπάνες με 16.000 φωτιστικά 10 εκατομμυρίων και άλλοι κάνουν για 5.000 φωτιστικά 11 εκατομμυρίων, εντάξει, ας μην μιλάμε λοιπόν για αυτά τα πράγματα. Ο πιο νοικοκυρεμένος Δήμος, και σας το λέω υπεύθυνα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κοιτώντας όλα τα συγκριτικά στοιχεία, είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Και ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ ήσυχος, γιατί μέσα στα χειρότερα χρόνια έχουμε κάνει αλματώδη ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο και κανένας δεν μπορεί να κρύψει τον ήλιο, ό,τι και αν προσπαθήσει να κάνει. Λοιπόν, καλοτάξιτα να είναι, ο κόσμος να είναι ήσυχος, να είναι ήρεμος. Εμείς προχωράμε, δεν επιβαρύνουμε τις τσέπες του, αντίθετα προσπαθούμε να τις ελαφρύνουμε.